277, 278, 279. Δεν υπάρχει εφαρμογή. Αν υπήρχε εφαρμογή για την παρακολούθηση των ειδών υπό εξαφάνιση, θα την χρησιμοποιούσα. Αυτές δεν παραπονιούνται. Μαμά, έλα! Ακόμα κι εσύ πρέπει να το βαριέσαι. Η επιστήμη χρειάζεται και πειθαρχία, Αντ. Hey! Τι τα τρόμαξε? Τι είναι αυτό? Κάτι... μεταλλαγμένο θα είναι. Νέκτον, σας βρήκα! Μοιραία. Δεν είσαι μεταλλαγμένος εσύ. Όχι, τουλάχιστον την τελευταία φορά που κοίταξα. Τώρα βιαστείτε, πρέπει να πάμε στη Βενεζουέλα. Στη Βενεζουέλα? Η καταιγίδα κατά τούμπο είναι αυτή. Έχει το πιο ασταθές κλίμα σε ολόκληρο τον πλανήτη. Α, η καταιγίδα κατά τούμπο, τέλειο! Μέχρι και το κλίμα βρίσκεις τέλειο. Αυτή είναι μια ηλεκτρική καταιγίδα που διαρκεί εδώ και πολλά χρόνια. Βασικά, εκατοντάδες. Το αποκαλούν η αιώνια καταιγίδα. Είδες, ακόμα καλύτερο. Ναι, το πρόβλημα είναι ότι η καταιγίδα έχει αρχίσει να ξαπλώνεται ραγδαία. Τις τελευταίες 2 εβδομάδες έχει τριπλασιαστεί. Πώς γίνεται αυτό? Δεν έχω ιδέα. Γι' αυτό χρειάζομαι τη βοήθειά σας. Σκοπεύαμε να συνεχίσουμε την αναζήτηση, αλλά μια τεράστια καταιγίδα στις ακτές της Βενεζουέλας νομίζω ότι είναι πιο σημαντική. Και φυσικά πολύ πιο άμεχτη. Λοιπόν, φύγαμε για Βενεζουέλα. Τέλεια. Βρισκόμαστε μέσα σε ένα μεταλλικό σκάφος και κατευθυνόμαστε προς μια τεράστια ηλεκτρική καταιγίδα. Τι μπορεί να πάει στραβά? Είμαστε η οικογένεια εξερευνητών εδώ και πολλές γενιές. Όσο κάποιοι ερευνούν τα αστέρια, εμείς γνωρίζουμε ότι υπάρχουν αναρρύθμιτα μυστικά στο βυθό που περιμένουν να έρθουν στο φως. Υπάρχουν κρυμμένα πράγματα στη θάλασσα, χαμένα μέσα στους μύθους. Είμαστε η Νέκτον. Και εξερευνούμε την Άβυσσο. Αστραπές. Πλησιάζουμε την καταιγίδα. Παρακαλώ, ελέγξτε το τραπεζάκι σας και... επιστρέψτε πάλι στη θέση σας. Στόπα! Η ενέργεια όσο πάει και αυξάνεται, η κεραυνή είναι σχεδόν συνεχόμενη πια. Άρα, υπάρχει κάτι εδώ που αυξάνει την ισχύ? Θα το μάθουμε σύντομα. Το μετεωρολογικό μπαλόνι θα μας δώσει πληροφορίες. Θα καταδυθούμε. Το Άρωναξ είναι σαν αλεξικέραυνο εδώ έξω. Έχω μια χαζή ερώτηση. Είμαστε ασφαλείς εδώ κάτω, έτσι? Πιο ασφαλείς από ό,τι στην επιφάνεια. Η ηλεκτρική εκένωση εξαπλώνεται οριζοντίως στη θάλασσα. Μια μικρή διευκρίνηση. Η ενέργεια από τους κεραυνούς είναι κάπου κοντά σε μένα? Ίσως λιγάκι. Ηρέμησε, Νηρέα. Είναι τόσο τέλειο! Σωστά, Τζέφρι. Θα πάρει 1.000.000 like. Όχι, δεν έχει μπαταρία. Ωραία. Προχωράμε κάτω από την καταιγίδα. Να είστε σε ετοιμότητα. Κοίτα εδώ, Τζέφρι. Μπορούμε να δούμε την αστραπή σε πολύ αργή κίνηση. Πώς γίνεται? Η αστραπή είναι λάθος. Κοίτα! Μα έτσι λειτουργούν οι αστραπές. Τι? Η αστραπή ξεκινά από τον ουρανό και πέφτει στη γη. Αλλά τα ηλεκτρικά φορτία είναι αρνητικά. Και δεν τα βλέπουμε. Μα τι βλέπω?
Όχι, βλέπεις τα αντίθετα φορτία, τα θετικά. Τα οποία πάνε προς τα πάνω. Είναι τόσο γρήγορα που δεν τα βλέπουμε. Είναι πραγματικά απίστευτο. Είναι τα δεδομένα από το μετεωρολογικό μπαλόνι. Ταχύτητα του ανέμου, θερμοκρασία, βαρομετρική πίεση και εξάπλωση των αστραπών. Τι συμβαίνει? Αυτή η καταιγίδα γίνεται ολοένα και πιο επικίνδυνη. Πόσο επικίνδυνη? Μπορεί να απενεργοποιήσει τα ηλεκτρικά δίκτυα, να κόψει το ρεύμα της Βενεζουέλας και να ρίξει αεροπλάνα από τον ουρανό. Όντως ακούγεται πολύ επικίνδυνο. Ει! Έβγαλες το τάμπλετ μου από τον φορτιστή! Ναι, το έβγαλα. Ζητώ ταπεινά συγγνώμη που είχα το θράσος να χρησιμοποιήσω το δικό μου φορτιστή. Μόνο 10%? Φοντέιν, έκανα έρευνα σε κάτι. Η επιστήμη χρειάζεται και πειθαρχία. Τότε δείξε πειθαρχία και χρησιμοποίησε το δικό σου. Ωραία. Λέω αυτή την ενέργεια να την επενδύσουμε κάπου αλλού. Αμέ. Ωραία, γιατί έχουμε φτάσει στην καρδιά της καταιγίδας. Ελπίζω αυτό που κάνουμε να αξίζει τον κόπο. Με το δείγμα του βυθού θα μελετήσουμε τις αλλαγές του καιρού κατά τους τελευταίους αιώνες. Εντάξει, έφτασα στο μέγιστο βάθος. Προχωράω στην ανάλυση του δείγματος. Άραγε, τι να συνέβαινε πριν από χιλιάδες χρόνια εδώ? Θα ανακάλυπταν το πετρέλαιο και... Ει! Όχι πάλι. Εντάξει, πάμε στο εργαστήριο. Τι είναι αυτά? Ηλεκτροφόρα σαλάχια. Αλλά δεν έχω ξαναδεί σαλάχια να εκπέμπουν ενέργεια που φαίνεται. Δόξα πλάσματος. Μα αυτά δεν γίνεται στο νερό. Μείνετε ακίνητοι. Μας περιεργάζονται. Με τίναξε. Οι υπότες είναι μονωμένοι, αλλά το ένιωσα λίγο. Φορτίστηκε και το τάμπλετ μου. Μάλλον εκπέμπουν σταθερά θετικά φορτία. Αλλά αυτό δεν βγάζει νόημα. Ευχαριστώ, φορτιστές της θάλασσας. Πού να πηγαίνουν τόσο βιαστικά? Wow. Κάτι δεν πάει καλά. Κέικο, αυτό σίγουρα θα θέλεις να το δεις. Πρώτο! Είπες ότι οι αστραπές δεν φτάνουν τόσο βαθιά. Έτσι είναι. Δεν γίνεται. Δεν ήταν αρνητικό φορτίο από πάνω. Μόνο ένα θετικό φορτίο από το βυθό. Νέκτον, κινδυνεύετε εκεί έξω. Εντάξει, επιστρέφουμε στο Άρωναξ αργά, χωρίς απότομες κινήσεις. Καλά, άλλαξε γνώμη. Φύγαμε, τώρα! Γουίλ, παιδιά! Παρατρίχα γλιτώσαμε. Αυτό ήταν. Έρχομαι να σας πάρω τώρα. Εμείς συνεχίζουμε! Είστε όλοι μέσα? Ναι! Φεύγουμε αμέσως! Κρατηθείτε! Κέικο, Νηρέα, είστε καλά? Δεν λειτουργεί τίποτα. Οι μηχανές, τα σόναρα, όλα νέκρωσαν. Δεν μου αρέσουν και πολύ οι ηλεκτρικές καταιγίδες. Πόσο μάλλον τώρα. Πρέπει να φύγουμε από εδώ πέρα. Πάμε, στο μηχανοστάσιο. Το διοξίδιο του θείου καταστράφηκε. Μπορούμε να επαναφέρουμε τις ανόδους μόνο με επαναφόρτιση. Τι ακριβώς γίνεται εδώ, Νηρέα? Γιατί ρωτάς εμένα? Γιατί πάντα ξέρεις περισσότερα από όσα μας λες.
Τώρα είναι διαφορετική περίπτωση. Αλήθεια. Με τρομάζουν οι κεραυνοί. Λες να ερχόμουν αν ήξερα ότι θα έφταναν μέχρι το βυθό. Όχι. Ο Τζέφρι χρειάζεται προστασία. Σοβαρά? Είναι απόλυτα λογικό, Φοντέιν. Δεν θα διαφωνήσω. Πώς πάει? Αν δεν επαναφορτίσουμε την μπαταρία, θα μείνουμε εδώ πέρα. Αυτό τι είναι? Φωσφορισμός? Ακτινοβολία? Βγαίνει από αυτό το πράγμα που βρίσκεται στο βυθό. Και μετακινείται. Για ένα λεπτό, Αντέα. Άνοιξε το εφέμικρον. Έγινε. Είμαστε εδώ, που σημαίνει... Τι είναι αυτό? Τώρα βγάζει νόημα. Τι είναι? Είμαστε πάνω από ένα σύμβολο. Σύμβολο που σημαίνει... Τι σημαίνει? Μνημιώδες! Μα είναι... Μια ηλεκτρική ακτίνα η οποία έχει τεράστια έκταση. Και το μνημιώδες τροφοδοτεί την καταιγίδα όσο κοιμάται? Νομίζω ότι ακριβώς αυτό κάνει. Κρατηθείτε! Η δεξαμενή έρματος έχει διαρροή. Βυθιζόμαστε. Αν βγαίναμε και σφραγίζαμε τη βαλβίδα. Είναι αργά. Αλλά αν πέσουμε πάνω στο μνημιώδες, τότε θα ξυπνήσει. Και μετά? Φαντάσου μια ηλεκτρική καταιγίδα που κινείται κατά βούληση σε ολόκληρο τον κόσμο. Αυτό δεν μου ακούστηκε καλό. Αρχίζουμε να πέφτουμε. Τι επιλογές έχουμε? Χωρίς έρμα θα βυθιστούμε. Οι προπέλες. Χρειάζονται ενέργεια. Χωρίς ενέργεια θα βυθιστούμε. Άρα ουσιαστικά δεν έχουμε επιλογές, έτσι? Πρέπει κάπως να φορτίσω την μπαταρία. Will, χρειαζόμαστε εναλλακτικό σχέδιο. Ετοιμάστε τους υπότες. Θα σπρώξουμε. Τζέφρι, κάτσε. Πρέπει να προσπαθήσουμε. Ελάτε, σπρώξτε προς αυτό τον ύφαλο. Εντάξει. Σιγά το δύσκολο. Έτοιμοι. Πλήρη ισχύ. Με το 3. 1, 2, 3! Πιο δυνατά! Αν αυτό το πλάσμα ξυπνήσει... Το ξέρω! Καθήκαμε! Έλα, Φοντέιν! Φαντάσου ότι σπρώχνεις εμένα στο κενό! Ωραία ιδέα! Κινούμαστε! Μα φυσικά! Συνεχίστε! Δεν νομίζω ότι θα τα καταφέρουμε. Και όμως ναι! Αυτό ήταν! Τα καταφέραμε! Βλέπετε, παιδιά, καταφέρνετε τα πάντα αν... Οχόκι! Βιάστηκα να μιλήσω. Σπρώστε! Will, όλα καλά? Το Άρωναξ δεν είναι σταθερό. Αν με κάποιο τρόπο κατά λάθος το ξυπνήσουμε, γίνεται να ξανακοιμηθεί. Οι αρχαίοι Λεμουριανοί το κατάφεραν πριν 6.000 χρόνια. Δημιούργησαν μια συσκευή που έσωσε τον κόσμο. Τα μνημιώδη έπεσαν σε έναν αιώνιο ύπνο. Αιώνιο δεν το λες? Μπορούμε να την βρούμε κάπου? Δυστυχώς όχι. Είναι στη Λεμουρία. Γιατί όποτε εμφανίζεσαι κάτι περίεργο συμβαίνει? Κατά βάθος με συμπαθεί. Will? Το κρατάμε! Για πόσο? Χρειαζόμαστε ισχύ. Και αν αφήναμε το Άρωναξ να πέσει πάνω στο μνημιώδες? Παγκόσμιο χάος!
δεν τα είπαμε αυτά? Ένα μικρό ηλεκτροφόρο σαλάχη φόρτισε το τάμπλετ. Αυτό το πράγμα είναι πολύ μεγαλύτερο. Άρα ίσως μπορεί να φορτίσει το Άρωναξ. Κάτι σαν ταχεία φόρτιση. Είναι τόσο παράλογο που μπορεί και να πιάσει. Θα αντιστρέψουμε την πολικότητα και θα βάλουμε την μπαταρία του Άρωναξ σε παράλληλο κύκλωμα με το μνημειώδες ώστε να περάσει το ρεύμα. Οπότε μπορεί να πιάσει. Μπορεί όμως και να εκραγεί. Δεν μου άρεσε αυτή η εναλλακτική. Συμφωνώ. Αλλά δεν έχουμε άλλη επιλογή. Νηρέα, έλα μαζί μου. Και εσύ, Τζέφρι. Συνεχίστε! Έλατε! Πιο δυνατά! Πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι! Είναι πολύ βαρύ! Φύγετε! Δεν μπορούμε να το σταματήσουμε! Όχι! Και κοβγείτε από το σκάφος όσο προλαβαίνετε! Έχω μια δουλίτσα τώρα. Δεν καταλαβαίνεις! Το Άρωναξ πέφτει! Κοιτάξτε! Κέικο! Νηρέα! Συγγνώμη, Γουίλ. Επιδιόρθωσα κάποια κυκλώματα. Μαμά, θα πάρεις ρεύμα με το καλώδιο από το μνημειώδες. Θα προσπαθήσω. Ελάτε. Πρέπει να βιαστούμε. Ετοιμάζεται και πάλι. Δεν θα το φτάσει. Το καλώδιο πρέπει να κουμπίσει το πλάσμα. Θα κατευθύνω το σκάφος. Δεν θα τα καταφέρει μόνος του. Πρέπει να βοηθήσουμε όλοι μας. Ελάτε. Σπρώξτε. Πιάνει, μπαμπά. Αρκετά! Απομακρυνθείτε όλοι! Ελάτε! Τζέφρι! Ξέπιασα, φιλαράκο! Όλοι καλά? Ναι, μια χαρά. Τα καταφέραμε. Κοιτάξτε! Το Άρωναξ φορτίστηκε. Αλλά συνεχίζει να βυθίζεται. Κρατήσουν, Ιρέα. Σήμερα η ζωή μου περνάει συνέχεια μπροστά από τα μάτια μου. Έλα, Κέικο. Έλα. Οχ, όχι. Έλα, έλα. Πιστεύω ότι η παράλογη ιδέα σου έπιασε. Ναι, τρελή αλλά καλή ιδέα. Απλώς ήμασταν πολύ τυχεροί, Αντ. Α, άνοιξε τα μάτια. Ξύπνησε. Ηρέμησε, Αντ. Τα σαλάχια δεν έχουν βλέφαρα. Τα μάτια τους είναι πάντα ανοιχτά. Δεν έχει ξυπνήσει. Μαμά, δεν φαντάζεσαι πόσο χαίρομαι που είσαι θαλάσσια βιολόγος. Σαν να πες το μου όταν σε βάλω να μετρήσεις ψάρια. Δεν υπάρχει εφαρμογή γι' αυτό. Η συχνότητα των αστραπών ομαλοποιήθηκε. Από ό,τι φαίνεται, το μνημειώδες δεν έχει επιπλέον ενέργεια. Και η σχέση του μνημειώδους με την καταιγίδα στην επιφάνεια εξισορροπήθηκε. Προς το παρόν. Τι θες να πεις? Τα πράγματα αλλάζουν. Και δεν το λέω εγώ. Ο ωκεανός αλλάζει. Η ισορροπία σε όλο τον κόσμο διαταράσσεται.
Πάλι άρχισε με τους γρίφους και τα μυστήρια. Νομίζω ότι αν έχεις τέτοια γενιάδα, πρέπει να είσαι μυστηριώδης. Θα αφήσω κι εγώ μία όταν μεγαλώσω. Γι' αυτό πρέπει να εντοπίσουμε τη λεμουρία. Πρέπει να βρούμε τη συσκευή που ελέγχει τα μνημειώδη. Σωστά. Όσο πιο γρήγορα γίνεται. Γιατί? Τι έπαθες ξαφνικά? Βλέπεις το σύμβολο που δείχνει τη θέση του μνημειώδους? Ναι. Κοίτα πόσα ακόμα υπάρχουν. Καθένα από αυτά και ένα μνημειώδες. Φοβερό! Όχι, όχι. Άντε πάλι τα ίδια. Ω, Φοντέιν, μην είσαι τόσο δύσπιστη.